Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Χαίρετε εν Χριστώ αδερφοί. Είμαστε ακριβώς εκεί που ο Χριστός προλέγει το πάθος του. Εκεί που είπε ότι ο Υιός του Θεού θα σταυρωθεί, θα βασανιστεί και οπωσδήποτε θα πεθάνει και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Εκείνη τη στιγμή τους λέει ότι ο Υιός του Θεού θα πάθει. Και ο Πέτρος, όπως ήταν αυθόρμητος έτσι, του είπε να μην γίνεις αυτό σε σένα, Κύριε. Και τότε γυρίζει ο Χριστός και του λέει, «Σατανά, δεν θέλεις λοιπόν να γίνει το θέλημα του Θεού?» Ο μεγάλος πόθος του Χριστού να σταυρωθεί για να εκτελέσει το θεϊκό πρόσταγμα φαίνεται ακριβώς σε αυτή την ένταση της σκηνής με τον Πέτρο. Άλλοτε πάλι τον επιπλήττει και του λέει «Βάλε τη μάχαιρα στη θήκη της, διότι το ποτήρι που είμαι ως πατέρας μου δεν πρέπει να το πιω». Να ο πόθος του Χριστού λοιπόν για να σταυρωθεί και να φέρει σε αίσιο πέρας τη σωτηρία των ανθρώπων. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν της τρυφερότητας που είδαμε στον Χριστό έχουν και το στοιχείο τώρα του πόνου. Όταν στον Γολγοθά του έδωσαν ίνον και χολή ανακατεμένο το από το αυτό για να μην αισθανθεί τόσο τους πόνους του Σταυρού, απέφυγε, δεν το ήπιε το ναρκωτικό αυτό, διότι θέλησε να περάσει από τη σταυρική του θυσία μόλι της την ολοκληρωμένη έτσι διάσταση η θυσία αυτή να γίνει. Είχε πόθο λοιπόν ο Χριστός μας να σταυρωθεί. Και αυτός ο πόθος και το πάθος του δείχνουν το μέγεθος της αγάπης που είχε ο Χριστός για την ανθρωπότητα, για μας. Ας δούμε λοιπόν αυτή την αγάπη του Χριστού που τον έφερε σε σημείο να πει Σατανά τον Πέτρο όταν του είπε να αποφύγει το πικρό ποτήρι αυτό και να μην γίνει σε σένα αυτό το πράγμα και του εξηγεί δεν πρέπει να κάνω το έργο που μου έδωσε ο πατέρας μου να κάνω πάνω στη γη. Αλλά ας δούμε και αυτή την αγάπη τώρα πως αφού έφτασε ο Χριστός σε σημείο να επιπλήξει λόγω της αγάπης του τους μαθητές του, ας δούμε τώρα και εμείς πως έχει το πράγμα αυτό και πως τα παιδιά και οι γονείς πρέπει να δέχονται την έννοια αυτή της αγάπης μέσα στο σπίτι και έξω από αυτό και μέσα στους συγγενείς και με τα αγαπητά πρόσωπα. Έχοντας υπόψη του αυτή την αγάπη για μας ο Χριστός απαιτεί και τη μεγάλη αγάπη τη δική μας προς το πρόσωπό του. Αλλά η αγάπη μας αυτή πρέπει να είναι μεγαλύτερη και από αυτή των συγγενών μας. Και συγκεκριμένα, οι γονείς πρέπει, όσο και αν φαίνεται παράξενο, να αγαπάνε περισσότερα από τα παιδιά τους τον Χριστό. Τα παιδιά πρέπει να σέβονται και να φοβούνται τον Χριστό περισσότερο από τους ίδιους τους γονείς τους. Οι μητέρες πρέπει να λατρεύουν τον Χριστό και όχι περισσότερο από τον Χριστό τις κόρες και τους γιους, οι θυγατέρες, οι κόρες, πρέπει και αυτές να προσκολούνται περισσότερο στη διδασκαλία του Χριστού και στον Χριστό και όχι στις μητέρες τους, που συνήθως γίνεται έτσι. Η νύφη και η πεθερά, εκτός της αγάπης τους που πρέπει να έχουν, πρέπει να λατρεύουν και το Θεό. Και αυτές οι συγγένειες υψώνονται προς το Θεό. Και αυτή η αγάπη φτάνει μέχρι εκεί και χαίρεται ο Θεός που πρώτα αγαπάμε Αυτόν και μετά τους ανθρώπους, τους συγγενείς και τους άλλους ανθρώπους. Έχουμε χρέος να αγαπάμε ακόμα και τους εχθρούς μας. Αλλά η πρώτη αγάπη πρέπει να είναι προς το Θεό, στην Αγία Τριάδα, στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αυτό λέει η πατερική διδασκαλία. Αλλά και εκείνους ακόμα που μισούν τον Χριστό, όταν βλέπουν τη σωστή, αγνή ζωή του χριστιανού,
Και καμιά φορά μας ελέγχουν, μας κάνουν και καλό. Γιατί από τον εχθρό σου, λέει, μαθαίνεις τον εαυτό σου καλύτερα. Επομένως, η αγάπη μας προς το Θεό πρέπει ή μάλλον θα ελέγχεται από τους άλλους ανθρώπους. Έτσι είναι τα πράγματα. Επειδή πρώτα θα ελέγχονται αυτοί εσωτερικώς, θα ελέγχουν και εμάς. Θα ελέγχουν και τους χριστιανούς. Θα τίθεται ο χριστιανισμός και τα πρόσωπα που τον εκφράζουν στο στόχαστρο της κριτικής των ανθρώπων άπαξ άπαντος. Εξάπαντος. Πόσοι λοιπόν θα μείνουν άκαμπτοι και ασυγκίνητοι από τις προσβολές των συγγενών και των φίλων εντός εισαγωγικών οι οποίοι κάνουν αυτό το πράγμα και πόσοι αντί να λατρεύουν το Θεό λατρεύουν άλλα πράγματα στη ζωή τους. Σκεφτήκαμε ποτέ πόση αγάπη έχουν οι άνθρωποι για τα χόμπι τους, για το ποδόσφαιρο, για το κυνήγι, αλλά και πόση προσκόλληση έχουν στα παιδιά τους, τα παιδιά τους, τους γονείς κλπ. Εάν δεν αποκολληθεί αυτή η σχέση, δεν μπορεί να οριμάσει ο άνθρωπος. Πώς λοιπόν θα γίνει η αποκόλληση αυτή, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι γονείς προς τα παιδιά, μεγάλα ερωτηματικά. Πόσες κόρες δεν λατρεύουν περισσότερο τη μητέρα τους από τον Χριστό και εκείνες με πόση προσπάθεια, δίχως να βάζουν το Θεό καθόλου, προσπαθούν να τις παντρέψουν και πόσες μητέρες αγαπούν τα παιδιά τους, τις κόρες τους πιο πολύ από το Θεό και δεν καταφεύγουν στον Χριστό σαν βοήθεια, αλλά σε ανθρώπινα μέσα. Είναι λοιπόν λυπηρό αυτό το θέμα να το σκεφτεί κανείς. Αλλά και πόσοι αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι δεν ειρωνεύονται τους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στον Χριστό. Εμείς όμως αταλάντευτα πρέπει να αγαπάμε τον Χριστό έστω και οποιοδήποτε συνθήκες, είτε ειρωνίας είτε οτιδήποτε. Αν δεν μπορούμε να σηκώσουμε μια ειρωνία και ένα γέλιο και ένα σαρκασμό, τότε τι είδους χριστιανοί είμαστε. Ένας ζωγράφος, ίσως είναι αυτός ο Νταβίντσι, ζωγράφισε το μυστικό δείπνο και φώναξε ένα φίλο του να το δει. Ο φίλος παρατήρησε τον πίνακα και παρατήρησε ένα πιάτο που ήταν στο τραπέζι εκεί του μυστικού δείπνου και του λέει του φίλου του ζωγράφου, αυτό το πιάτο, του λέει, είναι ζωντανό, είναι αριστούργημα, είναι ένα αριστούργημα. Τότε αρπάει γρήγορα το πινέλο ο ζωγράφος και πάει και σβήνει το πιάτο αυτό. Ο άλλος του λέει, μα τι κάνεις, εγώ μόλις σου είπα ότι το πιάτο αυτό ήταν ένα αριστούργημα και εσύ πήγες και το έσβησες. Πρόσεξε, του λέει, αγαπητέ μου, οτιδήποτε μέσα σε αυτόν τον πίνακα τραβάει περισσότερο την προσοχή από το πρόσωπο του Χριστού πρέπει να το σβήσω. Διότι το πρόσωπο του Χριστού είναι το κυρίως έργο μου. Ας είναι λοιπόν και το δικό μας κύριον έργο ο Χριστός, το πρόσωπο του Χριστού. Πώς θα το έχουμε μέσα μας ζωγραφίσει στην ψυχή μας και πώς πρέπει να το κρατάμε σε μια κρυστάλλινη καθαρότητα μέσα στην ψυχή μας και μέσα στο νου μας και μέσα στην καρδιά μας. Παρακάτω λοιπόν, ο Χριστός συνιστά πάλι την μετάνοια. Μετά από το περιστατικό του Πέτρου και μετά το περιστατικό της άκραπης σικιάς, όπως είναι στη συνέχεια του Ευαγγελίου μας, μας αναφέρει ότι κοντά στο Χριστό ήταν κάποιοι που ο Πιλάτος είχε σκοτώσει και ανάμιξε το αίμα τους με τις θυσίες που έκαναν. Το περιβάλλον του Χριστού, που ήταν όχι μόνο οι 12 μαθητές, αλλά και οι 70 μαθητές δηλαδή, το ανέφεραν αυτό το περιστατικό λοιπόν στο Χριστό και τον ρώτησαν κατά κάποιο τρόπο πώς έγινε αυτό το πράγμα που αναμίχθηκε το αίμα τους με το αίμα των θυσιαζομένων της Παλαιάς Διαθήκης που κάνανε τις θυσίες, διότι τότε
πίστευαν, κατά λαθασμένα πίστευαν στην Παλαιά Διαθήκη, ότι όποιος παθαίνει ένα μεγάλο ατύχημα, είτε κρεμίζεται ένα σπίτι και τον πλακώνει οτιδήποτε, είναι αμαρτωλός. Και γι' αυτό και ο Χριστός τους λέει, νομίζετε ότι αυτοί ήταν περισσότερο αμαρτωλοί που πέθαναν και έπαθαν αυτό το κακό και σφαγιάστηκαν εκεί στο ναό, είναι πιο αμαρτωλοί από τους άλλους? Όχι. Αλλά αν δεν μετανοήσετε όλοι σας, με τον ίδιο τρόπο θα χαθείτε. Και εννοεί βέβαια τη μετάνοια, να έρθουν κοντά του, να τον αγκαλιάσουν, να αγκαλιάσουν τους λόγους του και τη διδασκαλία του την υπέροχη, να δουν τα θαύματά του, να πιστούν και να αλλάξουν πορεία και τρόπο ζωής. Ο Ιησούς τους αναφέρει και άλλο γεγονός για να βγάλουν το ίδιο συμπέρασμα το οποίο τους επαναλαμβάνει εκεί και τους λέει, μήπως νομίζετε ότι εκείνοι οι 18 άνθρωποι που πέθαναν μέσα στην Ιερουσαλήμ ήσαν χειρότεροι από όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και γι' αυτό τους χτύπησε ο πύργος, γκρεμίστηκε ο πύργος και τους πλάκωσε από ένα σεισμό? Όχι, αλλά σας λέω ότι με τον ίδιο τραγικό τρόπο θα χαθείτε και εσείς, θα απολεστείτε, εάν δεν έχετε μετάνοια. Διότι ο Θεός αργεί μεν, αλλά δεν λησμονεί. Ή κατά άλλους, η φιλανθρωπία του Θεού επιτρέπει να σταματήσει ο άνθρωπος τη γήινη πορεία του, ας το προσέξουμε αυτό, παίρνει μερικούς ανθρώπους ο Θεός όταν βλέπει και με την παντοδυναμία του γνωρίζει ότι δεν κάνουν άλλη πνευματική πρόοδο. Γι' αυτό λέει πολλές φορές ότι ο Θεός μας παίρνει στην καλύτερη περίοδο της ζωής μας, εν μετανοία. Γι' αυτό χάρη στη μεγάλη του φιλανθρωπία. Μετανοημένο παίρνει συνήθως τον αγωνιζόμενο χριστιανό ο Κύριος, κάνοντάς του έτσι μεγάλη, ένα δώρο ψυχικό, αφαντάστου μορφιάς και κύρους. Αυτό λοιπόν συνάδει μαζί με τα λόγια του Χριστού. Τους λέει λοιπόν ότι ήρθε κάποιος να βρει καρπό στη σικιά του και γυρνώντας τον αμπελουργό του είπε ότι 3 χρόνια έρχομαι σε αυτή τη σικιά εδώ και δεν βρίσκω σίκα. Κόψτενε λοιπόν για να μην πιάνε εδώ και τον τόπο. Και ο αμπελουργός του είπε, Κύριε, άφησε την και αυτό το χρόνο, ώστε τη σκάψω και τη βάλω κοπριά, και αν καρποφορήσει, έχει καλώς. Είδε μη, στο μέλλον, να την κόψω. Εδώ, ο ιδιοκτήτης αυτήν την παραβολή είναι ο Θεός. Η σικιά είναι το Ιουδαϊκό έθνος. Αμπέλη είναι ο κόσμος και αμπελουργός είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος προσπάθησε με τη διδασκαλία του να κάνει τη σικιά, το Ιουδαϊκό έθνος, να καρποφορήσει. Αλλά όπως αποδεικνύεται ιστορικά, το Ιουδαϊκό έθνος ξεριζώθηκε. Όπως η σικιά. Το ίδιο θα πάθει λοιπόν και κάθε ψυχή η οποία θα μένει αμετανόητη, διότι η αμετανοησία αυτή, όπως είπαμε, οδηγεί στην τιμωρία. Είναι πνευματικός νόμος, τον οποίο δεν μπορεί να παραβεί ο Θεός, αφού ο ίδιος τον έχει θέσει, να τον παραβεί τον νόμο αυτό και να πει ότι δεν γίνεται, μπορούμε να κάνουμε και αυτό. Δεν γίνεται ούτε προσωποληψία στο Θεό, ούτε μέσον περνάει, ούτε τίποτα. Όλα είναι τέλεια, μελετημένα από το θεϊκό νου. Αλλά ο Χριστός δεν τους μιλάει μόνο για τη Θεία Τιμωρία, αλλά τους μιλάει και για τη Θεία Ευσπλαχνία. Τότε ο Πιλάτος είχε διατάξει να σφαγούν κάποιοι Ιουδαίοι, οι οποίοι ήταν Γαλιλαίοι, από τη Γαλιλαία. Και το αίμα τους, όπως είπαμε και πριν, αναμίχθηκε μαζί με τις θυσίες που έκαναν εκεί. Και αυτό είναι το πρώτο περιστατικό που αναφέρθηκε. Αλλά και ένας πύργος πλησίων της Κολυβήθρας του Σιλοάμ κατέρευσε και κατεπλάκωσε 18 κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Και ενώ ο Ιησούς μιλούσε για αυτή την προετοιμασία
στους δύσκολους καιρούς που θα διέρχεται η Ιερουσαλήμ, διότι όπως είπαμε η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε μετά από 30 χρόνια, του φέρνουν το θέμα της σφαγής των Γαλιλαίων. Οι Ιουδαίοι νόμιζαν ότι η δυστυχία είναι αποτέλεσμα κάθε προσωπικής αμαρτίας του ανθρώπου. Αλλά ο Χριστός τους το επισημαίνει ότι δεν είναι αμαρτωρότεροι αυτοί από τους άλλους Ιουδαίους, τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, ούτε είναι οι χειρότεροι αυτοί που σκοτώθηκαν από το ατύχημα. Αλλά τους λέει ότι αν δεν μετανοήσετε, πάλι με τον ίδιο τρόπο κι εσείς θα τιμωρηθείτε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή υπήρχε λοιπόν η Θεία Ευσπλαχνία στον κόσμο. Αλλά αργότερα επέρχεται και η Θεία Τιμωρία, για να τονιστεί περισσότερο η Θεία αυτή Ευσπλαχνία, φέρνει ο Χριστός την παραβολή αυτής της σικιάς, η οποία είναι φυτευμένη μέσα στον αμπελώνα, και αυτή η σικιά, παρόλα το ότι βρίσκεται μέσα σε ένα έφορο μέρος, δεν κάνει σίκα. Και όπως είπαμε, παρακαλεί ο αμπελουργός να την αφήσουν ένα χρόνο ακόμα να δοκιμαστεί και να δούνε αν θα φέρει καρπούς. Αν δεν φέρει καρπούς, να κοπεί. Εδώ λοιπόν έχουμε συνδυασμούς ανεκτικότητος, ευσπλαχνίας και τιμωρίας, βέβαια, για τη δική μας μετάνοια ή αμετανοησία. Αλλά αν κοιτάξουμε τη δική μας ζωή, αγαπητοί φίλοι, πώς θα δούμε τα πράγματα αυτά? Ο άνθρωπος με διάφορους τρόπους βλέπει την ευσπλαχνία του Θεού και την τιμωρία του ως προς τον εαυτό του, ως προς τους άλλους, και από εκεί βγάζει κάποια συμπεράσματα. Η Θεία λοιπόν ευσπλαχνία και τιμωρία είναι μεγαλειώδης όταν ο Θεός μας τιμωρεί για τις αμαρτίες μας, όχι όσο αξίζουμε πάντα, αλλά όσο χρειάζεται για να ξυπνήσει η δική μας συνείδηση, η οποία θα διορθωθεί και θα μετανοήσει. Αυτό, για να εξηγήσουμε πώς είναι το πράγμα, θα λέγαμε πως η τιμωρία που έχει κάθε αμαρτία, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι της εκπομπής, ας αρχίσουμε να δούμε από τον Αδάμ την πρώτη αμαρτία. Ο Θεός μας στέλνει τον έλεγχο της συνειδήσεώς μας, ή μια σωματική ασθένεια μπορεί, ή μια βλάβη οικονομική ή οτιδήποτε. Αυτό είναι μια ευσπλαχνία του Θεού και είναι ένας ιονός και όχι μια σύμπτωση, όπως λένε εκείνοι που δεν έχουν νου Θεού, αλλά όλα γίνονται για κάποιο σκοπό. Τίποτα δεν είναι άσκοπο από αυτά που γίνονται, όχι μόνο στον άνθρωπο, αλλά και μέσα σε ολόκληρο το σύμπαν. Και βλέπουμε ότι η Θεία Ευσπλαχνία είναι μεγαλύτερη όταν ο Θεός τιμωρεί άλλους αντί για μας. Ο Θεός τιμώρησε τον Υιό Του με σταυρό για τις δικές μας αμαρτίες. Δεν είναι μεγάλη ευσπλαχνία αυτή? Ο Θεός παίρνει κάποιο παιδί ή αρρωσταίνει κάποιο παιδί μιας οικογενείας επειδή ο σύζυγος ατίμωσε μια άλλη γυναίκα. Όταν παίρνει το παιδί, το παιδί δεν χάνει τίποτα, γιατί αυτό το πλάσμα πάει στο Θεό και γίνεται ένας άγγελος του Θεού. Αλλά ο πατέρας όμως, από αυτό που παθαίνει, θα πρέπει να σκεφτεί γιατί τιμωρήθηκα και έφαγα αυτό το πράγμα εγώ. Αν σκεφτεί λοιπόν σωστά ότι αυτό το αθώο παιδί που πηγαίνει στο Θεό και φεύγει από αυτή τη ζωή, θα συνεχίσει τη ζωή του και το δημιουργεί αυτό ο Θεός, ώστε ο πόνος του θανάτου του παιδιού να φέρει στο νου του πατέρα την ενοχή του, να αντιληφθεί τι έχει κάνει. Και ο Θεός δεν τιμωρεί μόνο από ευσπλαχνία, μόνο το γιο του, το μονογενή, αλλά και για τη δική μας πρόοδο και διδασκαλία τιμωρούνται και άλλοι άνθρωποι. Η παλαιά και η νεότερη ιστορία είναι βρύθη, είναι γεμάτη από παραδείγματα
ανθρώπων οι οποίοι αρνήθηκαν τον Χριστό. Ο Ιούδας, ο Νέρονας, αλλά και οι σημερινοί, οι πρόσφατοι, Χίτλερ και Μουσολίνη και Γκέρινγκ και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αυτοκτόνησαν και μας δείχνει παράδειγματα ο Θεός από εκεί, να καταλάβουμε, να εννοήσουμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι σκληρός, η σκληρότητα αυτή θα στραφεί και εναντίον του σε μια στιγμή και θα τον εξοντώσει. Ο σεισμός τι είναι? Είναι ένα κούνημα της γης, όπως κουνάει κανείς την κούνια του μωρού και το μωρό σαστίζει και σταματάει το κλάμα και οτιδήποτε κάνει, διότι κάτι συμβαίνει εκείνη την ώρα και αρχίζει και συνταράσσεται. Έτσι συνταράσσεται και ο άνθρωπος από τους σεισμούς και από όλες τις φυσικές καταστροφές και ιδίως στους πολέμους, όπου στον πόλεμο κυριολεκτικά οι άνθρωποι παρακαλούν με δάκρυα το Θεό να τους γλιτώσει από τα βάσανα αυτά που φέρνει ένας πόλεμος. Και οι αμαρτήσαντες είπαν το μνήστητί μου Κύριε σε στιγμές που δεν το περίμεναν και αυτό είναι από τη θεϊκή ευσπλαχνία και αν αυτοί συνεχίζουν να λένε δεν υπάρχει Θεός, η τιμωρία τους θα συνεχίζεται από την ευσπλαχνία πάλι του Θεού να τους κάνει να καταλάβουν ότι και υπάρχει και φροντίζει. Και όχι μόνο ο έλεγχος της συνειδήσεως και άλλες πληροφορίες μας έρχονται για τις δικές μας αμαρτίες, αλλά και οι τιμωρίες των ανθρώπων μπορεί να μας συνετίσουν για τις δικές μας αμαρτίες. Και το ότι δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, ακριβώς είναι και αυτό μια αιτία για να μπορεί ο άνθρωπος να βρίσκεται σε εγρήγορση. Κάποτε λέει, ήταν ένα σοφό σε μια βάρκα και ρώτησε το βαρκάρι αν ξέρει ιστορία. Ο βαρκάρης του λέει όχι. Του λέει ο σοφός, έχεις χάσει τη μισή σου ζωή. Μήπως γνωρίζεις μαθηματικά, του λέει σε λίγο. Όχι, λέει ο βαρκάρης. Αλλά τότε λέει, έχεις χάσει τα 3/4 της ζωής σου. Αλλά δεν τελείωσε ακόμα τα λόγια του σοφός. Ο ουρανός έπιασε σύννεφα, άρχισε θαλασσοταραχή και η βάρκα κλειδονίστηκε και έπρεπε να πέσουν στη θάλασσα. Τότε ρωτάει ο βαρκάρης το σοφό και του λέει, ξέρεις κολύμπι? Όχι, του λέει ο σοφός. Λυπάμαι, του λέει, αλλά εσύ τώρα έχασες ολόκληρη τη ζωή σου. Έχεις κάνει τουλάχιστον πράξεις μετανοίας? Όχι, λέει ο σοφός. Λυπάμαι, του λέει ο βαρκάρης, αλλά μπορεί να χάσεις τώρα και την ψυχή σου. Αυτά, έτσι μια νότα διαφορετική, για να καταλάβουμε και μέσα στη ζωή πώς πολλά πράγματα συμβαίνουν με αυτόν τον τρόπο. Πιο κάτω ο Λουκάς περνάει στο 13ο κεφάλαιο και μας μιλάει για μια γυναίκα. Μια θεραπεία που έγινε πάνω σε μια γυναίκα. Ένα Σάββατο έτυχε ο Χριστός να είναι σε μια συναγωγή όπου υπήρχε μια γυναίκα 18 χρόνια άρρωστη. Πιθανόν αυτή η αρρώστια να οφείλεται σε δαιμονική ενέργεια, αλλά η γυναίκα αυτή ήταν ευσεβής. Ήταν μια ευσεβής γυναίκα. Είχε πάει από το πρωί στη συναγωγή να ακούσει τα λόγια του Θεού από την Παλαιά Διαθήκη και ό,τι μπορούσαν τότε να προσφέρουν για πνευματική ωφέλεια του λαού οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, οι οποίοι ήταν επιφορτισμένοι με το έργο να διδάσκουν. Αυτή η γυναίκα, λέει, ήταν τόσο πολύ σκυμμένη που δεν μπορούσε να σηκώσει καθόλου το κεφάλι της από κάτω. Παρακοίταγε συνέχεια κάτω. Ο Χριστός την είδε και θέλοντας να αμείψει αυτή την προσπάθειά της που έκανε να έρθει εκεί και να ακούσει, την πλησίασε και της είπε, γυναίκα, είσαι ελεύθερη από την αρρώστια σου. Και λέγοντας αυτά, ακούμπησε επάνω της τα Άγια Χέρια του, ο Κύριος, για να καταλάβει η γυναίκα ότι πρόκειται να την ενασχίσει για μια θεραπεία που θα της έκανε και παρά χρήμα, μας γράφει ο Λουκάς, στα ελληνικά το έχει γράψει το Ευαγγέλιο, όπως και άλλοι Ευαγγελιστές, παρά χρήμα ορθώθηκε η γυναίκα και άρχισε να δοξολογεί με ύμνους στο Θεό,
να πέφτει στα πόδια του Χριστού και να κοιτάει τον ουρανό και τον Χριστό και να ευχαριστεί, δοξάζει αμέσως τον Θεό για τη θεραπεία της. Τόσο πιστή ήταν αυτή η γυναίκα και με τόσο δέος αντιμετώπισε αυτό που έκανε ο Χριστός. Ο αρχισυνάγωγος όμως, ο υποκριτής αρχισυνάγωγος, αγανακτεί και απευθύνεται στο λαό, διότι δεν έχει τα κότσια να μιλήσει στον Χριστό, και λέει στο λαό, 6 μέρες είναι αυτές που πρέπει να εργάζεστε, σε αυτές να ερχόσαστε εδώ και να θεραπεύεστε, αλλά όχι την ημέρα του Σαββάτου. Είχε την απέτηση να αναβάλει την ανόρθωσή της ο Χριστός και τη θεραπεία της την επόμενη μέρα, επειδή ήταν αργία. Και δεν του χαρίστηκε ο Χριστός, ο Ιησούς γύρισε και του είπε, υποκριτή, ο καθένας από εσάς το Σάββατο δεν λύνει το βόδι του και το οδηγεί στη φάτινη για να φάει ή στη βρύση για να πάει να το ποτίσει? Αυτή η γυναίκα που δεν είναι βόδι, αλλά είναι άνθρωπος, το σπουδαιότερο «ον» αυτής της δημιουργίας, της υλικής δημιουργίας, δεν έπρεπε να λυθεί κατά την ημέρα του Σαββάτου. Τον ονομάζει λοιπόν υποκριτή, διότι έχει στα χείλη του την ευσέβεια, αλλά στην καρδιά του όμως έχει το φθόνο. Ο νόμος επέτρεπε το πότισμα των ζώων την ημέρα του Σαββάτου. Το μέγεθος του συλλογισμού του Χριστού και από την άλλη μεριά το μέγεθος της υποκρισίας του Φαρισαίου, του αρχισυναγώγου, φαίνεται από το εξής. Στη μία άκρη βρίσκεται η γυναίκα, η οποία είναι η κόρη του Αβραάμ, και στην άλλη βρίσκεται ένα άλογο ζώο, ένα βόδι. Το δέσιμο του ζώου είναι το σκοινί. Το δέσιμο της γυναίκας είναι αυτή η εμπειρία, η κακή εμπειρία που έχει από τον Σατανά, ο οποίος τον έχει ακινητοποιήσει 18 χρόνια. Και απ' την άλλη είναι η εικόνα αυτού που λύνει το βόδι και το πηγαίνει να το ποτίσει στη βρύση. Έτσι έγινε φανερή σε όλους το δίκαιο που είχε ο Χριστός και χάρηκαν, λέει ο κόσμος, ο λαός χάρηκε πάρα πολύ, ενώ αυτοί οι οποίοι αντιστέκονταν στο Χριστό, τι έγινε, αυτοί που αντιστέκονταν ντροπιάστηκαν. Ο Χριστός είναι απροσωπόληπτος. Οι φιλικώς κείμενοι προς τον Χριστό χάρηκαν με αυτή την αλήθεια που ο Χριστός και ευχαριστήθηκαν. Εκείνοι όμως οι οποίοι έβλεπαν αρνητικά τον Χριστό, λυπήθηκαν, διότι νίκησε και σε αυτή τη μάχη με τον αρχισυνάγωγο και πέρα τον αρχηγό της συναγωγής αυτής. Το πλάσμα το οποίο ήταν άξιο ικτυρμών δεν ήταν συμπαθές στον αρχισυνάγωγο και επειδή δεν αγαπούσε κατά βάση τον συνάνθρωπό του αρχισυνάγωγος, είπε αυτή την κουβέντα, 6 μέρες να θεραπεύεστε και όχι το Σάββατο. Διότι αν ήταν παιδί του, θα το δεχόταν τη θεραπεία αυτή με τα χαράς, έστω και αν ήταν Σάββατο. Αυτό λοιπόν κάνει και ο Χριστός, το ανατρέπει τώρα το συλλογισμό του και του λέει ότι το Σάββατο δεν είναι πιο επίσημο πράγμα από τον άνθρωπο, γιατί ο Θεός έκανε το Σάββατο για τον άνθρωπο και όχι τον άνθρωπο για το Σάββατο. Και ο αρχισυνάγωγος ελέγχεται και καταλαβαίνει το σφάλμα του, αλλά η υποκρισία που έχει μέσα του και ο εγωισμός του δεν τον αφήνει να πει, έστω έχεις δίκιο διδάσκαλε, εγώ είχα άδικο, εσύ είχες δίκιο. Δεν το λέει αυτό. Αλλά και δεν δέχεται τον Ιησού ως προσωπικό του σωτήρα. Η κατάκριση είναι η διαπόμπευση εν απουσία του ανθρώπου για τον οποίο γίνεται. Και είναι αλήθεια, αγαπητοί φίλοι, ότι πάρα πολλά σφάλματα κάνουμε εμείς πάνω στο θέμα αυτό της κατακρίσεως. Η κατάκριση φαίνεται θεμητή εκ πρώτης όψεως και αν λάβουμε υπόψη μας ότι είμαστε εικόνες του Θεού, τότε φαίνεται ότι και εμείς ως κατ' εικόνα του Θεού έχουμε ένα δικαίωμα να μπορούμε να βλέπουμε και να κρίνουμε τα πράγματα γύρω μας. Το αν η πράξη αυτή είναι καλή ή κακή,
δεν θα τοποθετηθούμε εμείς, αλλά είναι θέμα του Θεού. Εμείς σε γενικές γραμμές μπορούμε να βλέπουμε τις καλές ή τις καλές κακές πράξεις των ανθρώπων, αλλά δεν μπορούμε εμείς να κρίνουμε τους ανθρώπους, διότι υπάρχει κριτής. Και το ένα από το άλλο απέχει παρασάγκριση. Υπάρχει μεγάλη διαφορά από την κρίση και την κατάκριση. Και πολλές φορές εκφράζουμε την κακία μας αυτές τις κρίσεις και τότε αμαρτάνουμε. Όταν λοιπόν η γλώσσα μας γίνεται ένα είδος φωτιάς για τον άλλο άνθρωπο, τότε είναι φανερό ότι δεν έχουμε αγάπη για τον άλλο, αλλά μίσος ή αδιαφορία. Όταν η κατάκριση γίνεται όπισθεν του κατακρινωμένου, δεν μπορεί εκείνος να απαντήσει στην κατάκριση αυτή ή στην κατηγορία, διότι δεν είναι παρόν. Και η γλώσσα γίνεται φωτιά σε πολλές περιπτώσεις και καίει τον αμαρτωλό. Και ό,τι δεν μπορεί η φωτιά να το κάψει, το μαυρίζει. Η κατάκριση είναι ένα καμουφλαρισμένο μίσος, αγαπητοί φίλοι. Ένα μίσος που βγαίνει από την καρδιά του ανθρώπου, δηλαδή από τον εσωτερικό άνθρωπο. Μια καρδιά που αγαπάει δεν κατακρίνει. Νουθετεί, παρακαλεί και όλα τα άλλα, αλλά δεν πάει πίσω στην πλάτη του και να αρχίσει να λέει τα ελαττώματα του άλλου ανθρώπου. Η καρδιά του ανθρώπου που έχει μέσα της μίσος κάνει το στόμα και τη γλώσσα να δυσφημίζει τους άλλους ανθρώπους. Και συγχρόνως αυτή η καρδιά του ανθρώπου που κατακρίνει είναι τυφλή, γιατί δεν βλέπει τα δικά της σφάλματα, ούτως ώστε να γίνει λίγο πιο συναισθαλμένη. Γιατί αφού και εγώ πέφτω στο ίδιο σφάλμα με τον συνάνθρωπό μου, πώς θα τον κατακρίνω για αυτό το ίδιο σφάλμα? Η κατάκριση όμως έχει κάτι άλλο φοβερό. Μεταδίδεται σαν πυρκαγιά από στόμα σε στόμα και μπορεί να φτάσει στα άκρα της γης. Ο ένας ακούει τον άλλον και πάει στον άλλον δίχως να εξετάσει το πράγμα. Το παίρνει σαν δεδομένο και σοβαρό και αληθές και το λέει στον άλλον και ο άλλος στον άλλον και ο άλλος στον άλλον και ο άλλος στον άλλον. Και αν είναι ψέματα και είναι κατάκριση και κακία αυτού νου ο οποίος εφεύρει αυτό το ψέμα, τι γίνεται τότε? Σπληρώνεται μια ολόκληρη συνείδηση ενός ανθρώπου και σαν ένα σπίρτο που άναψε μεταδίδεται η κατάκριση σαν πυρκαγιά και καίει πόλεις και ανθρώπους και χωριά. Το ίδιο γίνεται και με την κατάκριση όπως με την πυρκαγιά. Ή αν θέλετε μια παρομοίωση με τους παραποτάμους οι οποίοι συσσωρεύονται και στο τέλος κάνουν ένα τεράστιο ποτάμι το οποίο παρασύρει τα πάντα. Μπορεί να μια μικρή επιπολαιώτης, μια σπίθα στην αρχή, αλλά σιγά σιγά γίνεται μια πυρκαγιά. Γίνεται θέμα, κατάρα, πρωτοσέλιδο. Και ποια είναι η πηγή όλων αυτών? Η αδιακρισία η δική μας που με ευκολία υιοθετούμε το κακό για τον άλλο άνθρωπο, αλλά το μέγεθος του κακού δεν φαίνεται μόνο από αυτό, φαίνεται και από πολλά άλλα πράγματα. Φαίνεται και από τη δικαιολογία. Λένε πολλοί, οι οποίοι μέσα στην ιστορία έκαναν κακό, ότι το έκανα για αυτό το λόγο. Μου είπανε ότι πήγαμε εκεί για να σώσουμε κάποιους ανθρώπους και σκοτώσανε αντί για 2-500 αυτοί. Με τη δικαιολογία όμως αυτοί αυξάνουν περισσότερο την καταδίκη τους. Διότι κάνουμε πολλές φορές νήξεις για να αρχίσουμε να εννοήσουμε περισσότερα πράγματα και τελικά η κατάκριση γίνεται χειρότερη από την αρχική. Διότι είπαμε, είναι όπως η πυρκαγιά που αρχίζει λίγο και πάει πάρα πολύ μακριά. Είπε, λέει ο Χότζας, έκανα να βγω από την πόρτα. Ο άλλος δεν άκουσε την πόρτα και άκουσε μόνο το έκανα να βγω.
και είπε στο χωριό ότι ο Χόντζας έκανε ένα αυγό. Ο καθένας που τ' άκουγε πρόσθεται περισσότερα αυγά. Λέει, το μάθες, τι, ο Χόντζας έκανε 100 αυγά. Ο άλλος είπε 1000, 2000 και στο τέλος του χωριού ο Χόντζας έκανε, λέει, 10.000 αυγά. Αυτό λοιπόν συμβαίνει με την κατάκριση. Αρχίζει από το 1 και πάει στο 10.000. Και ποιος φταίει? Φταίει αυτός ο οποίος τόσο άκρητα πήρε στο λαιμό του έναν άνθρωπο και τον οδήγησε στον περίγελο των άλλων ανθρώπων μέσω της κατακρίσεως αυτή την οποία έκανε. Αλλά ποια είναι η θεραπεία, θα μου πείτε τώρα, της κατακρίσεως? Ο Ιησούς, που είναι ο ένσαρκος λόγος, ελέγχει τον αρχισυνάγωγο και την κακία του με επιχειρήματα, ούτως ώστε να μην υπάρχει παραμικρή ιδέα στους ακροατές ότι αυτό είναι ότι αυτό το πράγμα είναι μια παγίδα, δηλαδή, εναντίον του άλλου ανθρώπου. Λοιπόν, ας δούμε τις σαθρές δικαιολογίες των κατακρίσεων και τις σωστές δικαιολογίες, οι οποίες είναι η στήριξη του θέματος. Γιατί ένας άνθρωπος προβαίνει σε αυτή την άποψη όταν τη στηρίζει? Όσο μικρότερα είναι τα σφάλματα που κατακρίνουμε στον άλλο αδερφό ή στον συνάνθρωπο, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της κατακρίσεως, γιατί δείχνουμε εμείς ότι είμαστε αστυνομικοί και δεν μας ξεφεύγει τίποτε από τον άλλον. Ό,τι μηδαμινό κατακρίνουν οι άλλοι σε εμάς, μας φαίνεται τελείως ανυπόφορο. Και λέμε ότι κατακρίνουμε για να διασκεδάσουμε μερικές φορές, ενώ πληγώνουμε στην ουσία τον άνθρωπο. Υπάρχει λοιπόν η γλώσσα που στάζει φαρμάκι, που δεν έχει δικαιολογία, και η δικαιολογία, όταν λέμε ότι η πρόθεσή μας είναι αγνή, είναι σάπια δικαιολογία, και η καρδιά δεν μπορεί να είναι αγνή τη στιγμή που τα χείλη στάζουν δηλητήριο. Λέμε, κουτσεμπολεύουμε για να σκοτώσουμε την ώρα μας. Πρώτα-πρώτα, σκοτώνει την πολύτιμη ώρα του ανθρώπου, που αν είχαν οι κολλασμένοι, λέει, ένα δευτερόλεπτο να προλάβουν να πούνε «Κύριε, ελέησον, ελέησέ με, Θεέ μου, συγχώρεσέ με», θα βγαίναν από την κόλαση. Και εκείνοι ζητάνε ένα δευτερόλεπτο, ξέροντας ότι στην προηγούμενη ζωή τους έβλεπαν τις ημέρες σαν μια αγκαρία και το χρόνο σαν ένα θηρίο για να το σκοτώσουν. Σκοτώνουμε το χρόνο μας, λέει. Θέλω να σκοτώσω την ώρα μου. Ο χρόνος είναι πολύτιμος, γιατί είναι κεφάλαιο για τον άνθρωπο. Είναι ο χρόνος που μας δίνει ο Θεός εδώ για να έχουμε μια βελτίωση. Για να μάθουμε, για να διορθωθούμε, για να φύγουμε από την κακία μας και την πεπτοκία φύση μας και τα αμαρτήματα, τα προβαταρικά που έχουμε μέσα μας, αλλά και το δικό μας εγωισμό που δημιουργεί χιλιάδες αμαρτήματα και προβλήματα στους άλλους. Αν δεν δουλέψουμε δηλαδή με τον εαυτό μας, όπως δουλεύει ένας μηχανικός με μια μηχανή, σκεφτείτε ο μηχανικός να κάθεται και να κοιτάει τη μηχανή ώρες ολόκληρες και να μην κάνει τίποτα. Η μηχανή δεν θα βελτιωθεί. Ενώ αν κάτσει κάτω από τη μηχανή, την ανοίξει, την κοιτάξει, βγάλει τις βίδες, εξετάσει τα εξαρτήματα, βρει τα ανταλλακτικά, εφαρμόσει άλλα συστήματα κλπ, κάποτε η μηχανή θα λειτουργήσει. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Μια μηχανή η οποία έχει βλάβες, όχι κατασκευαστικές, αλλά από τη χρήση που έκανε ο άνθρωπος της κακής ελευθερίας του, η μηχανή αυτή έπαψε να λειτουργεί όπως θέλει ο Θεός και έγινε μια μηχανή η οποία έχει ελαττώματα. Θυμάμαι έναν φίλο μου παλιά, ο οποίος είχε έναν αδερφό, πάρα πολύ έξυπνο παιδί, δεν θα ήταν 30 χρόνια, τον ζήτησαν οι Ιαπωνέζοι να πάει στην Ιαπωνία για να διορθώσει κάποιες μηχανές, τουρμπίνες, όπως μου τις έλεγε τότε, τις οποίες, λέει ο αδερφός του, τις
καταλάβαινε αν είναι σωστές, λέει, με ένα σφυράκι, όπως ο γιατρός που χτυπάει, για να δει που βρίσκεται από κάτω, ας πούμε, και λοιπά, οι παλιότεροι γιατροί που έκαναν τις διαγνώσεις με το στιθοσκόπιο. Έτσι και αυτός, λέει, ο αδερφός του φίλου μου, προσπαθούσε από τον ήχο που κάνει η μηχανή, από τον ήχο που κάνει, να καταλάβει ποιο ελάττωμα έχει αυτή η τουρμπίνα, και την άνοιγε και την έφτιαχνε, ενώ οι Ιαπωνέζοι δεν τολμούσαν να ανοίξουν την τουρμπίνα, γιατί η τουρμπίνα ήταν ένα πάρα πολύ ακριβό πράγμα. Και αν την άνοιγες, δίχως να έχεις γνώσεις πώς θα την ξανακλείσεις και τι θα κάνεις, η τουρμπίνα χρηστεύεται. Πρέπει λοιπόν για τη δική μας μηχανή να ενδιαφερθούμε. Να βρούμε τον κατάλληλο άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να ανοίξει αυτή τη μηχανή και να την επισκευάσει. Και ο κατάλληλος άνθρωπος είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Ο βοηθός σε αυτές τις καταστάσεις είναι ο πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος έρχεται την κατάλληλη στιγμή, τον εστέλνει ο Θεός, για να μας διορθώσει. Είναι εκείνος ο οποίος θα μας συστήσει ένα πνευματικό βιβλίο, είναι εκείνος ο οποίος θα μας φέρει κοντά στην Αγία Γραφή, στον πλούτο και το θησαυρό των νοημάτων και στη σοφία της ανθρωπότητας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη σοφία από αυτή που περιέχεται μέσα σε αυτό το βιβλίο, την Αγία Γραφή. Είναι το βιβλίο των βιβλίων. Και κάνει πολύ κακό ένας ο οποίος δεν την έχει ανοίξει ποτέ. Βέβαια, το θέμα αυτό το πολεμάει, όπως και το θέμα της προσευχής, πάρα πολύ ο Σατανάς και οι δυνάμεις του σκότους. Διότι αν ανοίξει ο άνθρωπος την Καινή Διαθήκη, ανοίγει προοπτικές στο μυαλό του για να καταλάβει πού βρίσκεται, τι είναι αυτός, να λύσει το γρίφο, γιατί και ο άνθρωπος είναι ένα μυστήριο. Αλλά επίσης μέγα μυστήριο, όπως λέει και ο Σιμεών, νομίζω, ο Σιμεών ο Θεολόγος, είναι και το εν Χριστώ μυστήριο. Και ο Χριστός είναι ένα μέγα μυστήριο. Μην ακούμε τη λέξη, παντού βλέπουμε εικόνες και λοιπά, όλα αυτά καλά είναι. Παντού έχουμε ναούς, μπαίνουμε, προσκυνάμε. Στην ουσία όμως τι γίνεται, πώς εισπράττει κανείς στην ψυχή του μέσα αυτό που λέγεται Χριστός, που είναι ο άξονας της ζωής, που είναι το παν για τον χριστιανό, πώς τον έχει καταλάβει, πώς έχει εννοήσει την θεανθρωπότητα του Χριστού, πώς συναλλάσσεται και έρχεται σε επικοινωνία και κοινωνία αγάπης με τον Χριστό. Θεωρεί τον Χριστό, όπως μου είπε κάποιος, ότι είναι πεθαμένος, λέει, πέθανε αυτός ο άνθρωπος, λέει, ήταν καλός αλλά πέθανε. Του λέω, λάθος κάνετε, του λέω. Ο Χριστός ζει περισσότερο από ό,τι ζεις εσύ και εγώ. Και ο Χριστός είπε ότι θα είμαι μαζί σας και όταν είναι δύο θα είμαι ανάμεσά τους. Και δεν θα σας εγκαταλείψω ποτέ, είπε σε εκείνους που τον πιστεύουν. Όχι μόνο στους Αποστόλους, αλλά και σε κάθε χριστιανό έδωσε αυτή την έννοια ο Χριστός. Ότι δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψει τους πιστούς. Και μάλιστα σε στιγμές δοκιμασίας. Ποιος θα μας βοηθήσει μεθαύριο, αγαπητοί φίλοι, αν και οι κυβερνήσεις, επηρεασμένες από την παγκόσμια αυτή τρέλα που έχει πιάσει την ανθρωπότητα, μας πούνε να πάρουμε τα σφραγίσματα του Αντιχρίστου στο χέρι ή στο μέτωπο ή ό,τι άλλο επινοήσουν οι σατανικοί εγκέφαλοι της ανθρωπότητος και να θέλουν να το εφαρμόσει ο κάθε άνθρωπος στο κάθε μέρος. Και έρχεται μια εντολή εδώ στην κυβέρνηση και τους λέει να κάνετε αυτό και εκείνο. Τι θα κάνουμε, από πού θα έχουμε βοήθεια αν δεν έχουμε τον ίδιο τον Χριστό και την Εκκλησία του. Ποιος θα μας βοηθήσει σε αυτές τις περιπτώσεις αφού πουλήθηκαν και οι φύλακες. Διότι θα έρθει η στιγμή που θα ενδώσουν και αυτοί. Και τότε θα μας μένει ελπίδα και στήριγμα η Εκκλησία. Το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού και η προσωπική μας σχέση με τους αδερφούς μας, αλλά κυρίως με τον Χριστό. Αυτή τη σχέση με τον Χριστό να μην την προδώσει κανένας, αλλά να την κρατάει σαν το πολυτιμότερο πράγμα που έχει μέσα στην ψυχή του. Δεν υπάρχει πολυτιμότερο πράγμα από τον Χριστό. Ο Χριστός για τον πιστό άνθρωπο είναι το παν. Είναι το παν.
Τίποτε άλλο δεν μπορεί να γεμίσει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταλάβει τη ζωή παρά μόνο ο Χριστός. Και δεν θα βαριέμαι να το λέω, τον προσλαμβάνουμε τον Χριστό με την προσευχή, με το μυστήριο της εξομολογήσεως και της Αγίας Κοινωνίας και με την Αγία Γραφή από την οποία τον ακούμε. Είναι ο λόγος του Χριστού εδώ. Μην ακούτε αυτούς που λένε ότι είναι νοθευμένα τα Ευαγγέλια. Είναι ή άσχετοι ή παραπλανημένοι. Ουδέποτε θα επέτρεπε ο Θεός να νοθευθούν τα Ευαγγέλια Του. Γιατί για να γίνει κρίση του Κυρίου πρέπει να υπάρχουν τα Ευαγγέλια. Και ακριβώς αυτό μας πληροφορεί και ο Λόγος του Θεού, ότι δεν θα υπερισχύσουν οι δυνάμεις του κακού, αλλά ο νικητής είναι το αρνείο το εσφαγμένο, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος και τώρα και πάντοτε και στους αιώνας ο Αυτός. Ο ίδιος, πάντοτε και αναλύωτος. Φτάσαμε όμως στο τέλος, αγαπητοί φίλοι. Παρήλθε η ώρα. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε την εκπομπή μας. Να είστε καλά. Μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε πάλι μαζί στα μηνύματα Ορθοδοξίας. Χαίρετε. Χαίρετε, Κύριε.